Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για το Survivor. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω ποιος παίκτη φαίνεται το φαβορή για να είναι ο τετάρτος υποψήφιος προς αποχώρηση σήμερα 8 Μαΐου. Ακόμη λοιπόν επιβεβαιωμένο spoiler για το ποια ομάδα θα κερδίσει τον τέταρτο αγώνα ασυλίας δεν έχουμε και όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί το τρέιλερ αργεί να βγει βγαίνει μετά τις 6 με 7 το απόγευμα. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να έχουμε και οριστικό spoiler. Γι' αυτό κάθε φορά κάνουμε την εκτίμησή μας, περιμένω φυσικά όπως πάντα και τα δικά σας σχόλια και για τις ασυλίες και για τους υποψήφιους και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε. Πάμε όμως να σας πω ποιος φαίνεται το απόλυτο φαβορή για να είναι ο τέταρτος υποψήφιος προς αποχώρηση και να πλαισιώσει την Ασημίνα Χατζιανδρέου, τη Σταυρούλα Χρυσαϊδή και το Σταμάτη Ταλαδιανό. Στην περίπτωση που κερδίσει η κόκκινη ομάδα τον τέταρτο αγώνα σε σήμερα, οι μπλε θα κληθούν να υποδείξουν και τον τέταρτο υποψήφιο προς αποχώρηση από την ομάδα τους. Αυτός δεν είναι άλλος λοιπόν από τον Ντάνιελ τον Νιούρκα. Δεν νομίζω ότι θα ψηφίσουν το Φάνι. Περιμένω φυσικά και τα δικά σας σχόλια. Στην περίπτωση που κερδίσει η μπλε ομάδα τον τέταρτο αγώνα Σιλία, οι κόκκινοι θα κληθούν να υποδείξουν τον τέταρτο υποψήφιο προς αποχώρηση από την ομάδα του. Αν δεν ψηφίσουν στρατηγικά, θα πρέπει να ψηφίσουν τον Γιώργο τον Παπαχαραλάμπους ως τον πιο χαμηλό παίκτη βάσει στατιστικών. Απλά επειδή γνωρίζουν ότι θα ρισκάρουν και σίγουρα είναι από τους φαβοροί παίκτες που θα απογορήσουν, μήπως το πάνε στρατηγικά και τελικά ψηφίσουν κάποιον άλλον παίκτη όπως τη Δώρα Νικολή που είναι πιο δυνατή για να προσπαθήσουν να βγάλουν κάποιον από την πλέον ομάδα εκτός Survivor. Αναμένω φυσικά και τα δικά σας σχόλια για να μου πείτε τι πιστεύετε. Το θέμα είναι θέλουν να κερδίσουν οι ομάδες ή θα αφήσει κάποια από τις δύο ομάδες τον αγώνα για να βγάλουν όποιον υποψήφιο θέλουν για να μπορούν να βγάλουν παίκτη εκτός από την άλλη ομάδα αντίθετα. Αναμένουμε να δούμε. Το Survivor όπως έχουμε δει είναι το παιχνίδι των ανατροπών. Όμω αναμονή μέχρι το οριστικό μου spoiler που θα σα πω ποια ομάδα θα κερδίσει τον τέταρτο αγώνα ασυλία αλλά και ποιο θα είναι ο τέταρτο υποψήφιο. Εάν έχω φυσικά, γιατί και χθε δεν είχα, αλλά η εκτίμησή μα τουλάχιστον έπεσε μέσα. Αν σα άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σα και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά, φίλοι μου. Γεια σας!